Αύξηση του κατώτατου μισθού, ο οποίο θα διαμορφωθεί στα 713 ευρώ από 1 Μαου, ανακοίνωσε ο Κυριάκο Μητσοτάκη. Πρόκειται για μια αύξηση κατά 50 ευρώ που την αξίζουν οι εργαζόμενοι και που την αντέχουν οι επιχειρήσει, όπω είπε ο Πρωθυπουργό. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνα ανακοίνωσε την επιτυχή εκτόξευση διπυρωτικού βαλιστικού πυράβλου στο κοσμοδρόμιο Πλεσέτσκ. Αυτό το πυραυλικό σύστημα θα εξασφαλίσει την ασφάλεια της Ρωσίας και θα δώσει τροφή για σκέψη σε όσους προσπαθούν να την απειλήσουν, δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν. Αλλεπάλληλε είναι οι εξελίξει στην υπόθεση τη Πάτρα, καθώ όπω αποκάλυψε ο δημοσιογράφο Πέτρο Κουσουλό, πρόκειται να γίνει τεστ DNA σε Ήριδα και Μαλένα προκειμένου να ερευνηθεί αν τελικά ο Μάνο Δασκαλάκη είναι ο πατέρα των παιδιών. Ο Θανάσης Κατερινόπουλο μίλησε σε Space στο Twitter σχετικά με την υπόθεση τη Πάτρα και συνέδεσε τον Μάνο Δασκαλάκη και τη Ρούλα Πισπυρίγκου με τον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο. Αυτό που του συνδέει είναι η έλλειψη πόνου, η έλλειψη συναισθήματο, σημείωσε ο ίδιο. Στα κορυφαία τρέν του Twitter είναι το Κάνσελ Τριανταφυλόπουλο, μετά τη συμμετοχή του Μάκη Τριανταφυλόπουλου σε space του Twitter για την υπόθεση τη Πάτρα. Ο γνωστός δημοσιογράφος ζήτησε να μην προτρέχει κανείς όσον αφορά την ενοχή της Ρούλας Πισπυρίγκου, ενώ επικαλούμενος μαρτυρία υγειονομικού είπε ότι η Τζορτζίνα ήταν φυτό, μια φράση που προκάλεσε θύελα αντιδράσεων. 7.365 κρούσματα κορονοϊού ανακοίνωσε ο ΕΟΔΙ, εκ των οποίων τα 2.992 στην Αττική και τα 907 στη Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, 64 συμπολίτε μα έχασαν τη ζωή του, ενώ 291 είναι διασωλυνωμένοι, στο 4,01% ο δείκτης θετικότητας. Συνέντευξη τύπου για την άρση των μέτρων κατά του κορονοϊού που θα μπει σε ισχύ από την 1η Μαΐου παραχώρησε ο Θάνος Πλεύρης. Μπαίνουμε σε μια νέα φάση της πανδημίας όπως όλες οι ευρωπαϊκές χώρες μπαίνουμε στη φάση της συνύπαρξης με τον ιό, δήλωσε ο Υπουργός Υγείας. Σωρία αντιδράσεων έχουν προκαλέσει οι φωτογραφίες που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου για το ιστορικό μνημείο της Αγίας Σοφίας, καθώς εκτός από τους βανδαλισμού στην αυτοκρατορική πύλη καταγράφονται εμφανείς εικόνες εγκατάληψη. Για την ακρίβεια τη εκλογέ και το τρίτο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ μίλησε σε συνέντευξή του στο Όπεν ο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα. Η κοινωνική λαϊλασία του Κυριάκου Μητσοτάκη ενέχει τον κίνδυνο να οδηγήσει τη χώρα σε νέα ανθρωπιστική κρίση, δήλωσε μεταξύ άλλων ο κ. Τσίπρα, εξαπολύοντα φοδρή επίθεση κατά τη κυβέρνηση σχετικά με τα θέματα τη ακρίβεια και του υπέρογου λογαριασμού ρεύματο. Για ψέματα ολική και υποκρισία έκανε λόγο ο κυβερνητικό εκπρόσωπο Γιάννη Οικονόμου. Ομάδα φοιτητών από τον αντιεξουσιαστικό χώρο συγκεντρώθηκε σήμερα έξω από το δικαστικό μέγαρο της Θεσσαλονίκης για συμπαράσταση στους δύο συλληφθέντες από τα χθεσινά επεισόδια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ωστόσο, ένας εκ των δύο συλληφθέντων διαγνώστηκε θετικό στον κορονοϊό και δεν προσήλθε στον εισαγγελέα ενώ ο δεύτερος ακολούθησε κανονικά τη διαδικασία του αυτοφόρου. Ένα υγιέστατο αγοράκι έφερε στον κόσμο Ουκρανή πρόσφυγα, η οποία γλίτωσε από τη λέλαπα του πολέμου στη χώρα τη, στο μεευτήριο Γένεση στη Θεσσαλονίκη. Στην κάμερα τη ΕΡΤ μίλησε το πρωί τη Μεγάλη Τετάρτη η δικηγόρο του διεμφυλικού ατόμου που εκδιώχθηκε από ιερέα σε συσίτιο στην Καλιθέα Αττική. Να κάνει τη δουλειά που ξέρει για να βγάλει χρήματα, τη είπε ο ιερέα, όπω τόνισε η δικηγόρο. 480 άνεργοι από όλη την κεντρική Μακεδονία επιδοτούνται από την περιφέρεια προκειμένου να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση. Οι ενδιάμεσε εκπτώσει ξεκινούν από την 3η 3 Μαου, ενώ προαιρετικά ανοιχτά θα είναι τα καταστήματα την Κυριακή 8 Μαου. Όλη τη τη ημέρα στο mynews.gr.